αλήθεια, γεια σας. Από αυτή εδώ την εκπομπή έχω πει στο παρελθόν ότι ο Θεός έπλασε τη γυναίκα και ο διάβολος την τηλεόραση. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτό το διαβολικό αντικείμενο που δεν είναι μόνο ένα κομμάτι έπιπλο ή που δεν θέλουμε να είναι τουλάχιστον ένα κομμάτι έπιπλο, εμείς που δουλεύουμε στην τηλεόραση, για την τηλεόραση, και έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που εξαιρετικά επιτυχώς προκάλεσε την τηλεόραση, το Γρηγόρη Βαλανάτου. Γρηγόρη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Μπορώ να πω ότι πολύ σύντομα ετοιμάζεις και μια παραγωγή για το Sky, έτσι ξεκινώντας την κουβέντα. Από τα ενίκο. Ναι, να ξεκινήσουμε έτσι. Μπορούμε από να το πούμε σπίτι μας. Ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει μια παραγωγή για το Sky. Μάλιστα. Μια παραλλαγή των προηγούμενων εκπομπών. Είναι αρκετές. Είναι αρκετές οι προηγούμενες εκπομπές. Ναι, αλλά εδώ είναι παραλλαγές σε ένα θέμα. Μάλιστα. Είναι όλες αρκετά προσωπικές. Επιζητούν την πρόκληση χωρίς να επιζητούν την ύβρη. Και νομίζω ότι έχουν πάει καλά γιατί εξακολουθούν τη γραμμή τους και υπάρχει ακόμα ένας έλεγχος. Δεν έχουν ξεφύγει. Μάλιστα. Δεν καλπάζουν στις ακροαματικότητες και γι' αυτό έχουν χάσει το μπούσουλα. Μια χαρά τα είπες, διότι είσαι και στο θέμα της πρόκλησης και αυτό που είπες ότι δεν προκάλεσαν την ύβρη, αλλά μια χαρά τα πήγαν και από ακροαματικότητες χωρίς να επιζητούν αυτές, είναι ό,τι θέλω να σε ρωτήσω. Λοιπόν, τώρα που με τις απαντήσεις, να διατυπώσουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν. Υπάρχει η κυρίαρχη αίσθηση ότι για να πετύχει μια εκπομπή πρέπει να εκλακεύσει τα πάντα. Πρέπει να βρήσει και πρέπει να δείξει αίμα και βία και σεξ σε ανάλογη αναλογία για να φουσκώσει το κέικ. Σε μια πετυχημένη συνταγή. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι οι θεαματικότητες δείχνουν ότι λιγότερος κόσμος βλέπει τηλεόραση. Ότι περισσότεροι είναι αυτοί που κλείνουν την τηλεόραση και βγαίνουν έξω από τα σπίτια τους. Έτσι. Κοίτασαν, νομίζω ότι αυτή η συνταγή, μάλλον αυτού του είδους η διατύπωση, ισχύει για κάποιο είδους εκπομπές. Πράγματι, υπάρχουν μερικές ζώνες και ένα μεγάλο κοινό που θα ήθελε αυτό. Και υπάρχει ένα άλλο κοινό που θα ήθελε κάποιες ώρες αυτό. Το λάθος γίνεται όταν όλα τα πράγματα ακολουθούν μία συνταγή. Οπότε δεν επιτυχάνουν. Νομίζω ότι υπάρχει κοινό που θα ήθελε να προβληματίζεται με μερικές εκπομπές. Υπάρχει πάρα πολύ κοινό που θα ήθελε να ξεκαρδίζεται με εκπομπές και θα πρέπει να το παίρνει. Και είναι κρίμα να ξεκαρδίζεται με σοβαρές εκπομπές και να προβληματίζεται με εκπομπές που θα έπρεπε να είναι απλώς αστείες και ελαφρές. Αυτό το μπέρδεμα ίσως χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο, την ηλικία της ελληνικής τηλεόρασης, που είναι ακόμα παιδικές αρρώστιες και είναι. Βεβαίως, περνάει τις παιδικές αρρώστιες η ελληνική τηλεόραση. Αυτό όμως το κοινό στο οποίο εσύ αναφέρεσαι δεν μετριέται. Μετριέται? Νομίζω ότι είναι δύσκολο να μετρηθεί. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που διαφορετικά πράγματα περιμένουν από αυτές τις εκπομπές. Υπάρχουν κάποιοι που ψάχνουν να βρουν το σκαμπρόζικο και το βρίσκουν σε πάρα πολύ μικρή αναλογία. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι πρέπει να αναζητήσουν το σοβαροφανές και το βρίσκουν καθόλου. Και υπάρχουν μερικοί που ψάχνουν να βρουν κάτι που θεωρούν σοβαρό και απογοητεύονται γιατί το σοβαρό δεν λέγεται με το όνομά τους. Δεν πιστεύω ότι κάνουν σοβαρές εκπομπές. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικά σοβαρά θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, αλλά με διάφορους τρόπους. Και ανάλαφρους, και τολμηρούς, και διζητικούς, και ελαφρύς. Έχω την αίσθηση ότι όταν είσαι ο εαυτός σου, όταν είσαι ανθρώπινος, όταν είσαι όπως νομίζω είμαστε εμείς σήμερα, πετυχαίνεις την επικοινωνία με τον κόσμο. Δεν θέλω να πω ότι πετυχαίνει η εκπομπή, γιατί πολλοί ταυτίζουν την επιτυχία με την ακροματικότητα. Αλλά ο κόσμος βλέπει φιλικά το ανθρώπινο. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί και βγάζουν πάρα πολύ ωραία ρόλους ανθρώπων που δεν είναι. Εσύ και εγώ ίσως δεν είμαστε από αυτούς. Χρειάζονται και αυτοί. Η αποτυχία είναι όταν κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να παίξουν κάποιους άλλους δημοσιογράφους. Δηλαδή δεν θα έχει καμία αντίρρηση κάποιος να μπει σε ένα ρόλο και να τον κάνει σωστά. Όταν κάποιος νέος δημοσιογράφος μιμηθεί, ας πούμε, τον Γρηγόρη, τον Βαλανάτο, δανείζομαι τον όνομά σου. Μπορεί να το κάνει πολύ επιτυχώς. Μπορεί να το κάνει πολύ επιτυχώς, μπορεί να το κάνει και πολύ κακά, άσχημα και να νομίζουν ότι βλέπουν τον μικρό Βαλανάτο. Ναι, δηλαδή ο ηθοποιός και ο παρουσιαστής δεν θα πρέπει να συγχαίονται. Θα πρέπει να συγχαίουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Δηλαδή. Μάλιστα. Αλλά δέχομαι δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν πάρει ένα ρόλο και εμφανίζονται κάπως, ενώ δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Το κάνουν επιτυχώς και περνάνε ένα προφίλ. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να σου πω γιατί. Γιατί με μένα συμβαίνει μία αντίφαση. Είμαι ένας δημοσιογράφος που έχει 4 χρόνια στην τηλεόραση και μερικά βραβεία και 3 επένους, ο οποίος όμως κουβαλάει μαζί του μία ύβρη για την ελληνική κοινωνία. Είναι ένας ομοφυλόφιλος που δεν θα μπορούσε, δεν θα έπρεπε να μετράει μεταξύ των σοβαρών ανθρώπων και των επιτυχημένων. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει κάτσει σε αυτό το θέμα πάνω και μόνο.
και κουβεντιάζει όπως όλοι οι άνθρωποι, αυτά που ασχολούν. Δεν θα έπρεπε, σύμφωνα με ορισμένους που πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που κάνουν τηλεόραση θα πρέπει να μην πίνουν, να μην έχουν προσωπικά πάθη, να μην πίνουν καφέ, να μην πίνουν αλκοόλ, να μην καπνίζουν και αισθάνονται επαναπαυμένοι αν παραμυθιάζονται από μια τέτοια ιστορία. Κοίταξε να δεις, έχει επιβληθεί το πρότυπο αυτού του τηλεοπτικού αστεριού. Και είναι δύσκολο στη μικρή κοινωνία την ελληνική να υποθέσουν μερικοί άνθρωποι ότι θα μπορούσε να είναι πρότυπο και αυτός και αυτή και άλλοι. Κάποτε σε αυτή την εκπομπή, όταν είπα ότι καπνίζω, πήρε πάρα πολλοί κόσμος και είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να το πω με τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είπα ότι είναι καλό. Είπα όμως ότι το κάνω. Mm-hmm. Θα ήθελα να μην το κάνω. Αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε και ορισμένα αρνητικά πάνω μας. Αν θεωρείται αρνητικό το κάπνισμα, γίνει αρνητικό. Είμαι βέβαιος ότι αφού το σκέφτηκαν ξανά, πολλοί άνθρωποι συνέχισαν να βλέπουν την εκπομπή σου, διότι ανακάλυψαν σε αυτές τις εμφανίσεις και την εικόνα σου κάποιες πλευρές από τον εαυτό τους που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν. Και έτσι. Ωραία. Ο Γρηγόρης Βαλιανάτος δεν καπνίζει. Ναι, δεν καπνίζει. Λοιπόν, έχεις και ένα καλό και χιλιάδες κακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την αίθουσα σύνταξης. Τι εννοούμε λέγοντας αίθουσα σύνταξης. Αίθουσα σύνταξης. Ένας αποκλειστικά δημοσιογραφικός και ειδησιογραφικός χώρος. Ένας χώρος που τα τηλέφωνα ποτέ δεν σταματούν να χτυπούν και οι άνθρωποι να βρίσκονται πάντα σε ένταση. Εκεί φτάνουν όλες οι ειδήσεις και από εκεί ξεκινούν οι ρεπόρτερ για την εκστρατεία της δικής σας ενημέρωσης. Θα ήθελες να είσαι μαχόμενος δημοσιογράφος, κάτι σαν και αυτό που είδες στην αίθουσα σύνταξης με χιλιάδες τηλέφωνα που να βαράνε συνέχεια και τα μάτια. Αυτή τη μάχη όχι. Η μάχη δική μου είναι διαφορετική. Mm-hmm. Αλλά αυτή η μάχη είναι δύσκολη. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει εξαιρετική σημασία αυτή η οξυδερκέστατη κρίση του τι από αυτά που περνάνε από τις γραμμές αξίζει και τι δεν αξίζει και πόσο γρήγορα το καταλαβαίνουμε και σε ποια πληρότητα περνά αυτή η πληροφορία. Πώς βρίσκεις τις ενημερωτικές εκπομπές και τα πολιτικά talk shows? Νομίζω ότι καλύπτουν πάρα πολύ μεγάλο φάσμα. Mm-hmm. Αλλά επιμένω ότι ακόμα πάσχουν από μία επιθεωρησιοπληξία. Μάλιστα. Και επειδή πολλά πράγματα έχουν ακουστεί για το μοντάζ, έτσι, το έχεις χρησιμοποιήσει εσύ σε εκπομπές σου το μοντάζ ασυστόλους. Το μοντάζ συνήθως αλλάζει τα φώτα, όπως λέμε. Ναι, αλλάζει τα φώτα. Το δικό μου μοντάζ συνήθως είναι η πρόσθεση των δύο τίτλων της αρχή και στο τέλος. Mm-hmm. Χρειάστηκε να κόψω σε αυτές τις εκπομπές που, ας το πούμε, παρόλο που δεν είναι ζωντανές, οι δικές μας εκπομπές γυρίζονται σαν ζωντανές. Mm-hmm. Δηλαδή έχεις όρθει την αίσθηση ότι δεν θα σταματήσεις, ότι ξέρεις πού θα το τελειώσεις, ότι έχει αρχή, μέση, τέλος, την οποία ελέγχεις. Mm-hmm. Είναι ένα άλλο είδος βέβαια οι εκπομπές που χρειάζονται πάρα πολλά κοψίματα γιατί έχουν πάρα πολλά στοιχεία καινούρια. Δεν χρησιμοποιώ μοντάζ. Μα περισσότεροι άνθρωποι τρομάζουν όταν τους λες ότι θα στείλω έναν συνάδελφο να σας πάρει μια δήλωση, τρομάζουν για το τι θα μείνει από αυτή τη δήλωση. Διότι μπορεί να σου πω, να αλήθεια, άλλα αντί άλλα. Εγώ όταν μου ζητούν πλέον μια δήλωση, ρωτώ τον παραγωγό πόσο θα βγει στον αέρα. Μου λέει, λέω μη μου πάρετε ένα πεντάλεπτο και τη δω μονόλεπτη και δεν την αναγνωρίζω. Θα είναι ένα λεπτό, θα την κάνω ένα λεπτό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σημαίνει μοντάζ. Μία από τις πιο δύσκολες δουλειές στην τηλεόραση είναι αυτή του μοντέρ. Ένας μοντέρ προσπαθεί να συνδυάσει τη φωνή του δημοσιογράφου με τα διάφορα πλάνα τα οποία παίρνει από τις εικόνες που τραβάει έξω, στο δρόμο, στο κάποιο γήπεδο, οτιδήποτε. Προσπαθεί να δώσει ως δυνατόν στον θεατή να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο ακούει και να τα δει ταυτόχρονα. Είναι συλλογική δουλειά. Ποιος καθοδηγεί τη δουλειά, ο μοντέρ ή ο δημοσιογράφος? Στο λόγο καθοδηγεί ο δημοσιογράφος. Σε πλάνα ή οτιδήποτε άλλο, αν θα μπει αυτό το πλάνο ή αν είναι καλό ή όχι, καθοδηγεί ο μοντέρ. Πώς λυτρώνεσαι και σώζεσαι με την ιστορία? Μου επιτρέπεις να κάνω ένα σχολείο για τους μοντέρ. Καταρχήν είναι θαυμαστή η δουλειά τους. Mm-hmm. Πιστεύω πάρα πολύ στην προετοιμασία και στο σεβασμό του κοινού που εξασφαλίζει η προετοιμασία. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν δεν είσαι ο ίδιος στον ίδιο χώρο και χρόνο και στην ίδια διάθεση με αυτόν που έχει πάρει αυτή την εικόνα, είναι απάνθρωπο να τη δίνεις στον άλλο που είναι στο σαλόνι του. Mm-hmm. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που ξέρουν τι πρέπει να βγει, επειδή είναι στο κλίμα της εκπομπής. Δηλαδή, είναι αξιοθαύμαστη η δουλειά και είναι
μεγάλη διαφορά μεταξύ του πρωτόλιου και του αποτελέσματος. Χρειάζονται. Δεν εννοώ τη λογοκρισία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφέρεσαι σε αυτή την ομάδα των τεχνικών, που θέλω εδώ δημοσίως να αναφέρω, ας πούμε, τον Βασίλη τον Μάγκο, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην εκπομπή τη δικιά μας και σε σένα μπορεί χρόνια να έχει συνεργαστεί χρόνια. Και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, η Μοντέρ πάρα πολλές φορές φτιάχνουν τους δημοσιογράφους. Είναι και καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Και διορθωτές κειμένων. Έτσι. Αν λέγαμε στους δημοσιογράφους. Και δεν φαίνονται πουθενά. Είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι καμιά.